Λοιπόν, κύριε Κουρουφέξη, επίδομα ταινίας από σήμερα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Κατά κρίδια, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο της παράλληλης μεταβατικής διαδικασίας οι έντυπες αιτήσεις. Μετά από σήμερα δεν θα μπορούν να υποβάλλονται ή αν υποβάλλονται δεν θα θεωρούνται ως υποβληθήσεις και δεν θα εξετάζονται οποιασδήποτε έντυπες αιτήσεις για το επίδομα ταινίας και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί με επιτυχία τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τις 7 Φεβρουαρίου θα μπορεί να υποβάλλεται το οποιοδήποτε αίτημα για επίδομα ταινίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άρα, δηλαδή, από τη Δευτέρα είναι μόνο ηλεκτρονικά. Τα πάντα θα πρέπει να βρούμε τρόπο να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά αυτές τις αιτήσεις. Το καλό με αυτή την σημαντική μεταρρύθμιση και είναι ίσως η σημαντικότερη σε αυτόν τον τομέα είναι ότι όχι από τη Δευτέρα και από αύριο. Και από το Σάββατο, και από την Άρα, Κυριακή. Ναι, ηλεκτρονικά μπορείς να το κάνεις και από αύριο. Δεν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Μιλάμε, είδαμε και την ιστοσελίδα και ουσιαστικά είναι μια απλή διαδικασία, κύριε Κουρουφέξη. Ναι, είναι απλή η διαδικασία. Έχουν ληφθεί υπόψη και κάποια ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να προκαλούσαν κάποια δυσκολία ή κάποια όχληση, να εξηγήσω τι εννοώ. Αλλά το σημαντικό είναι, και αυτό θέλω να τονίσω, ότι η διαδικασία περιγράφεται με απλά λόγια, βήμα προς βήμα, στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς. Είναι με τρόπο που να καθοδηγεί τον πολίτη η διαδικασία έτσι ώστε να συμπληρώσει τα στοιχεία του. Είναι το θέμα της ταυτοποίησης. Δηλαδή, κάποιος για να μπορέσει να υποβάλει αίτηση, πρέπει μία και μόνο φορά, την πρώτη φορά έστω, αν είναι ήδη, να έχει ταυτοποιηθεί ως ότι είναι ο ίδιος που αιτείται μέσω της πύλης Αριάδνης, που είναι η κυβερνητική πύλη. Και αυτό το ζήτημα έχει ρυθμιστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να έχει επιλογές ο πολίτης, ακόμα και αν υπάρχει κάπου μια δυσκολία. Είναι η συνήθις διαδικασία με ραντεβού στο κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη που γίνεται η ταυτοποίηση. Όμως μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το έκανα εγώ με αυτόν τον τρόπο, μέσω των διαδικασιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Δηλαδή, μπαίνει στο δικό μας σύστημα του Υπουργείου ο πολίτης και μπορεί από εκεί να κάνει την επιλογή να ταυτοποιηθεί μία και μόνο φορά και μετά να το έχει ως ταυτοποιημένο μέσω του e-banking με οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα διατηρεί τους λογαριασμούς του. Αλλά υπάρχει και η πρόσθετη επιλογή που δόθηκε για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση μόνο για το επίδομα ασθενείας όμως στα επαρχιακά γραφεία των υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων αυτοπροσώπως. Άρα αυτοί είναι οι τρεις τρόποι. Μια φορά χρειάζεται να κάνει ο κάθε πολίτης αυτή τη διαδικασία και πλέον η σχέση με το κράτος είναι με αυτές τις μεθόδους απλοποιημένη για να μπορεί ο καθένας να λαμβάνει το επίδομα του την ώρα που πρέπει και όχι μετά από μήνες όπως γινόταν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι ενδείξεις τι λένε, άρχισε ο κόσμος, δηλαδή πήρατε αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή? Ναι, βέβαια, και γι' αυτό και υπάρχει αυτοπεποίθηση ότι η μεταβατική περίοδος κύλησε χωρίς προβλήματα. Αυτές τις δύο εβδομάδες οι μισές περίπου αιτήσεις υποβάλλονταν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος χωρίς ιδιαίτερο ζήτημα να προκύψει. Οπότε μπορούμε να, και αυτό και προχωρήσαμε, όπως είχαμε ανακοινώσει εξ αρχής, ότι τελειώνει η μεταβατική περίοδος, δεν μπορούν να υποβάλλονται έντυπες αιτήσεις. Να εξηγήσω κάτι έτσι πολύ σύντομα, ότι και είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει να εξετάζει το σύστημα τις ηλεκτρονικές αιτήσεις πριν εξεταστούν όλες οι έντυπες αιτήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα θα καλύψετε όλα τα προηγούμενα και μετά θα δείτε τις ηλεκτρονικές. Μάλιστα. Βεβαίως. Και αυτό είναι απαραίτητο. Άρα επειδή καλό 23 θα τελειώσετε. Όχι. Και να πω και γιατί. Όχι. Να σας εξηγήσω γιατί. Να σας απαντήσω. Είναι απαραίτητο επειδή υπάρχουν βάσει την νομοθεσία των κοινωνικών ασφαλίσεων συγκεκριμένες σύνολο ημερών που δικαιούται κάποιος για επίδομα ασθενείας. Για παράδειγμα, λέω, είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει πρώτα να εξεταστούν προγενέστερες αιτήσεις και μετά. Ακριβώς για να ξέρετε πόσες δικαιούται και πόσες μπορεί να πάρει στην πορεία του χρόνου. Μάλιστα. Και ο λόγος που δεν θα πάει μέχρι το 23 είναι επειδή ακριβώς με οδηγίες της Υπουργού, ήδη το προσωπικό και του Υπουργείου και της διοίκησης του Υπουργείου και άλλων τμήματων έχει αναλάβει, απασχολείται με την διεκπαιρέωση αυτών των ενδυμάτων. Δηλαδή, σε ποιο μήνα είστε, δηλαδή τώρα ποιες αιτήσεις ασθενείας εξετάζετε που υποβλήθηκαν, ποιο μήνα? Είμαστε Φεβρουάριο του 2022. Δεν υπάρχει πλέον η προηγούμενη διαδικασία που ήταν με βάση τον μήνα. Μέχρι πρόσφατα εξεταζόταν ο Οκτώβριος. Τώρα οι αιτήσεις επιδόματος ασθενείας που αφορούν τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο εξετάζονται όλες μαζί, όλες μαζί από το σύνολο των λειτουργών και όχι μόνο
των υπηρεσιών για να μακάρι. Και όταν τα καλύψετε, όλα αυτά που είναι σε κρεμότητα μέσω τη διαδικασία τη ηλεκτρονική, θα παίρνουν απάντηση οι άνθρωποι μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Πότε? Αυτό είναι το πλάνο, μέσα στον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Μέσα στον επόμενο μήνα, όπως γίνεται. Υπάρχει απάντηση. Να υπάρχει δηλαδή μια εξέταση και μια πληρωμή μηνιαία ή σε κάποιο ταυτόχρονικό διάστημα, έτσι ώστε κάποιο να μπορεί να βασιστεί με τον ίδιο τρόπο που βασίζεται και στο μισθό του που είναι σε μηνιαία βάση. Για παράδειγμα, ότι θα πάρει αυτά τα χρήματα την ώρα που τα χρειάζεται και όχι. Μακάρι να αγγίξουμε αυτά τα στάνταρτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρουφέξη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.